Τους Έλληνες πλειοκτήτες κατηγόρησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι ότι διευκολύνουν τη Ρωσία να συνεχίζει απρόσκοπτα να πουλά πετρέλαιο. Μέσω βιντεοσύνδεσης μίλησε στο συνέδριο του Economist που διεξάγεται στο Λαγωνίσι για να καταγγείλει μεταξύ άλλων το ρόλο των ελληνικών εταιριών. Βλέπουμε πως οι ελληνικές εταιρείες παρέχουν σχεδόν τον μεγαλύτερο στόλο τάνκερ για τη μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου. Αυτό συμβαίνει ενώ μια άλλη ρωσική ενεργειακή πηγή, το φυσικό αέριο, χρησιμοποιείται ως όπλο κατά της Ευρώπης και κατά του οικογενειακού προϋπολογισμού κάθε Ευρωπαίου. Είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στα συμφέροντα της Ευρώπης, της Ελλάδας και της Ουκρανίας. Στις 10 Ιουνίου στα Ποσειδόνια, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Δραυλού είχε δηλώσει ότι πρόκειται για νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες και ότι ο ελληνικός εφοπλισμός δεν κάνει κάτι παράνομο, δεν έχει σπάσει κανένα εμπάργκο. Όποτε επιβάλλονται κυρώσεις, πρόσθεσε, οι Έλληνες εφοπλιστές είναι οι πρώτοι που τις ακολουθούν και τις στηρούν.